Γενικά, όλοι έχουμε ιδέες και όλοι, δηλαδή εγώ το βλέπω στον εαυτό μου που θα γυρίζουμε, γύρω από αυτά τα οποία έχουμε ήδη επεξεργαστεί, ήδη έχουμε σκεφτεί, ήδη έχουμε λίγο ψηλοδουλέψει. Όμως, θα σας πρότεινα στη δουλειά μας, εδώ θα κάνουμε δηλαδή, να δοκιμάσουμε να ξεφύγουμε από αυτά που ήδη έχουμε ανιχνεύσει. Να δοκιμάσουμε δηλαδή, αυτός που λέει εγώ γράφω πιο δραματικά και όχι με χιούμορ, να δοκιμάσει να κάνει κάτι άλλο. Ό,τι δεν έχετε ανιχνεύσει, ανιχνεύστε, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας. Δοκιμάστε σε άλλα μονοπάτια. Ας πούμε, το θεατρικό έργο έχει κανόνες, το θεατρικό έργο που έχει μια ιστορία. Και μια ιστορία έχει τι? Χαρακτήρες. Πέρα, πριν από όλα. Έχει πριν τη λογική ακόμα, έχει αρχή με στέλνου. Μιλάμε λίγο για μία έννοια τρίπρακτη, κοντικά, για τρία μέρη. Αυτό το τρία μέρη μας έρχεται από πολύ παλιά. Έρχεται από την εποχή του Αριστοτέλη, ο οποίος στην ποιητική του, το έργο του αυτό, μιλάει για τη δόμηση του θεατρικού έργου, της τραγωδίας τότε, και βάζει τις βάσεις αυτού του τρίπρακτου έργου που λέμε, οι οποίες βάσεις δεν έχουν ξεπεραστεί ποτέ. Στον Αριστοτέλη στηρίζεται όχι μόνο η θεατρική γραφή, αλλά και το σενάριο. Τελευταίες και σύστονες τάσεις είναι αντιθέτως ότι η αγαπημένη λέξη, ας πούμε, του μοντέρνου θεάτρου αυτή τη στιγμή είναι η αποδόμηση, που σημαίνει διαλύω οτιδήποτε έχει να κάνει με κανόνα, με καθώς πρέπει έργο κτλ. Βολικό για ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν από το ω ενώ δεν έχουν διδαχθεί το α. Δηλαδή του Πικάσο, ας πούμε, αν δεις, βλέπεις τη Γουέρνικα και τα διάφορα έργα που σπάει κάθε φόρμα, αλλά αν δεις που ζωγράφεις όταν ήταν 13 ετών, θα λες ποιος ο Βελάσκε, θα πούμε ο απόλυτα ρεαλιστής είναι αυτός που τα έχει ζωγραφίσει αυτά. Και ήταν στα πολύ νιάτα του Πικάσο, δηλαδή καλό είναι κανείς να διδάσκεται τρόπους και παλιότερους για να τους σπάσει αργότερα. Και με αυτή την έννοια, φυσικά, όπως διδάσκεστε και με όλους τους καθηγητές, και πρέπει να γίνεται, διδάσκεστε διάφορους τρόπους, κλασικούς, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές για πάρα πολλά χρόνια, και αν θέλετε επίσης μπορείτε να τους πάτε. Γράφουμε χρησιμοποιώντας χωρίς να το ξέρουν κάποια εφέτυπα. Σίγουρα. 100%. Έτσι δεν είναι? Το αρχέτυπο είναι έτσι κι αλλιώς κάτι που διαμορφώθηκε από την αρχή, δηλαδή από την γέννηση του ανθρώπου, ας πούμε, από τη γέννηση του κόσμου, από τη γέννηση των μύθων, αυτό λέμε αρχέτυπο, έτσι. Και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο. Για να κάνεις καλή δομή χρειάζεται και ένα καλό σχεδίασμα επίσης. Μπορείς να τα κάνεις αυθόρμητα, αλλά πρέπει να βάλεις και τον έλεγχο του σχεδιασμού σου κάποια στιγμή. Καλό είναι. Δεν χρειάζεται να γράφουμε πάνω σε κανόνες, αλλά μπορούμε να τους έχουμε υπόψη. Όταν έχουμε εμβολιαστεί από το τι είναι αυτοί οι κανόνες, μπορεί η ιστορία μας να μπει και ωραία. Χωρίς να τους έχουμε να μας βασανίζουν όμως. Γι' αυτό έχει σημασία. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Δεν έχει σημασία ποιο τρόπο θα επιλέξετε να γράφετε τελικά. Σημασία έχει ότι αυτή την εποχή που ζούμε έχουμε μια πολύ μεγάλη ελευθερία επιλογών. Παίρνουμε ιδέες συνεχώς από παντού. Πολλές φορές κινόμαστε και λες, όχι, τις δικές μου ιδέες. Αυτό είναι ένας εγωισμός ηλίθιος. Γιατί τελικά είμαστε επικοινωνούντα δοχεία διαρκώς όλοι με όλους. Ένας εχθρός μας, στη γραφή παιδιά, είναι η έλλειψη σαφήνειας. Ένας άλλος εχθρός μας, ταυτόχρονα, είναι ότι επεξηγούμε πολύ. Πέφτουμε στα δύο άκρα. Δηλαδή, στο ίδιο πράγμα μπορεί να γράψουμε ένα θεατρικό και να υπερεξηγούμε και να μην είμαστε σαφείς. Και αυτά είναι και τα δύο παθογένειες. Λοιπόν, δεν είναι σαφές. Δίνω τα στοιχεία μου, πλέκεται ένα story και φτάνει σε ένα αποκορύφωμα, γίνεται μια στροφή, γίνεται κάτι, τελειώνει ένα πρόβλημα, αρχίζει ένα άλλο, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει μια ιστορία. Δηλαδή και το πολύ καλό θέατρο ή το πολύ καλό σινεμά ή πολύ καλή τηλεόραση μπορεί να έχει πολύ ωραίες ιστορίες, ακραίες, αλλά τις στηρίζει. Ενώ αν δεν τη στηρίζει, βγαίνει το μελόδραμα, το κακό σύριαλ, ας πούμε, το κακό θέατρο, το κακό σινεμά. Είναι θέμα
πώς το στηρίζει ψυχολογικά η ιδέα σου, πώς στηρίζονται ψυχολογικά την ιστορία σου. Για να σε καθιλώσει ένας μύθος, λοιπόν, χρειάζονται ήρωες οι οποίοι να μην είναι επιφανειακοί, να έχουν αληθινά προβλήματα, να τα αναγνωρίζεις, να μην είναι ψευτοπροβλήματα. Και οι σχέσεις χρειάζονται συγκρούσεις για να είναι ενδιαφέρουσες, εμπόδια, χρειάζονται ήρωες και η ιστορία χρειάζεται να έχει ανατροπές. Δηλαδή, ο σύγχρονος ειδικά θεατής δεν μπορεί να βλέπει ένα πράγμα το οποίο πάει. Πρέπει να του το γυρίσεις. Είσαστε η δημιουργία ενός κόσμου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο να συνειδητοποιήσει κανείς, ότι στο θέατρο φτιάχνεις έναν κόσμο. Ό,τι κόσμο θες εσύ.